Πρόεδρε, σχετικά με τις δύο άρσεις ασυλίας μου δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Θα ήθελα δε, αν είναι εφικτό από τούτο και στο εξής, να έχω μόνιμη άρση ασυλίας, για να μην κουράζετε και το σώμα και οι επιτροπές και καταναλώνετε χρόνο, χαρτιά και οτιδήποτε άλλο. Όταν χρειάστηκε, έτσι θεωρούμε εμείς, να ρωτηθεί η Βουλή για το σοου το οποίο έγινε προ 20 ημερών περίπου με τις συλλήψεις του αρχηγού της Χρυσής Αυγής και 6 βουλευτών, όπου γράψαν στα παλιά τους τα παπούτσια όλοι και το κοινοβούλιο και τους θεσμούς, δεν κάνατε και δεν είπατε απολύτως τίποτα. Τώρα, για αντίστοιχα θέματα, 3 ακόμα βουλευτές περνάνε μέσω αυτής της όλης ιστορίας η οποία γίνεται σήμερα εντός του κοινοβουλίου, για να υπάρξει άρση ασυλίας και να γίνει η διαδικασία με άλλο τρόπο. Όλο αυτό το σκηνικό, ευτυχώς για την κοινή γνώμη, ευτυχώς και για τους τέος ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι μαζικά καταλαβαίνουν το σοου το οποίο συμβαίνει εδώ και καιρό και αποχωρούν και έρχονται μαζικά στη Χρυσή Αυγή. Το δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις, ακόμα και των πιο εχθρικών μέσων ενημέρωσης. Δείχνουν ότι η Χρυσή Αυγή ήταν, είναι και θα παραμείνει εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Επί των αιτήσεων